Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας, συλλογικές συμβάσεις, διαιτησία, αλλά και πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία μπαίνουν στο κοινωνικό διάλογο. Περισσότερο θα μας πει η Μαρίνα Φούντα. Μαρίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα Τέτα. Τη βεντάλια των θεμάτων της αγοράς εργασίας στην μεταμνημονιακή εποχή άνοιξε και επισήμως η Υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, καλώντας το τραπέζι του διαλόγου τους κοινωνικούς εταίρους. Η πρώτη συνάντηση έγινε ήδη τη Δευτέρα με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, τον κύριο Γιάννη Παναγόπουλο, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και συναντήσεις με τους υπόλοιπους κοινωνικούς φορείς, την ΕΣΕ, τον ΣΕΒΕ κτλ. Τι θέλουν να... Στόχος του κοινωνικού διαλόγου είναι η χάραξη της πολιτικής στα καυτά θέματα της αγοράς εργασίας για την εποχή μετά την έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Εργασίας, τρία είναι τα βασικά θέματα, τρεις είναι οι βασικοί άξονες της χάραξης πολιτικής για την αγορά εργασίας. Και αυτά είναι η διαιτησία, η επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η αλλαγή στην αρχιτεκτονική των προστήμων της αδήλωτης εργασίας. Να σημειώσουμε για το τελευταίο, για τα πρόστιμα αδήλωτης εργασίας, ότι υπάρχουν σχεδιασμοί από πλευράς του Υπουργείου για υπιότερα πρόστιμα. Γιατί τώρα θέλουν να το πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία σήμερα είναι στα 10.500 ευρώ. Εάν μπορεί να γίνει όμως υπιότερο και να κοπεί ακόμα και στο μισό, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης θα προσλάβει τον αδήλωτο εργαζόμενο με σύμβαση πλήρους απασχόλησης.